διαδικασία. Που δεν το πολύ περιμέναμε, έτσι. Που αναμέναμε. Έχω μια πορεία, το πρώτο που θα ήθελα να ρωτήσω. Σε αυτή τη βόλτα που κάνατε με τον κύριο Τσίπρα στο κήπο, στο Ζάπιο, εκεί στον Εθνικό Κήπο και στο Ζάπιο, τι του είπατε, γιατί εσείς έχετε και στο προηγούμενο διάστημα ένα βάπτισμα με την πολιτική, με τη Δημάρ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλικέ? Ναι, ναι, και τώρα είσαστε επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπατε στον Πρωθυπουργό, δηλαδή, ποια ήταν η συζήτηση που κάνατε? Η συζήτηση ήταν μια συζήτηση καταρχήν γνωριμίας, γιατί δεν γνωριζόμασταν. Συγγνώμη, στο Γκαζάρτε γνωριστήκατε στις 15 ναι, Μαΐου, εκείνη τη βραδιά. Εκείνη τη βραδιά γνωριστήκαμε και είπε να ξανασυναντηθούμε. Ναι. Αντί να ξανασυναντηθούμε, ήρθε ένας εκπρόσωπος στο σπίτι και μου πρότεινε αυτή την πολύ τιμητική θέση του επικεφαλής της. Το δέχτηκα αμέσως, γιατί έτσι μου φάνηκε μια τιμή η οποία ήταν σαν να παίρνεις, ας πούμε, στη λογοτεχνία ένα βραβείο, ας πούμε. Και αυτό εμένα με άγγιξε πολύ. Και στην έγκλη του Ζαπίου, εκεί μιλήσαμε λίγο και για την πόλη που γεννήθηκα, την Καβάλα, και έμαθα με χαρά ότι και ο κύριος Τσίπρας γεννήθηκε δίπλα από την Καβάλα, στην Ελευθερούπολη, και έτσι είχαμε κάτι κοινό. Και του είπα, θέλω να πάμε μαζί στην Καβάλα, να σας φολογήσω, και πήγαμε. Και ήταν πολύ, ας πούμε, ευχαριστημένοι και οι καβαλιώτες και εμείς. Εσάς τι σας ελκύει στην πολιτική? Πώς? Τι σας ελκύει στην πολιτική, κύριε Βασίλη? Έχετε μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Κοιτάξτε, στην πολιτική ποτέ δεν ενεργά δεν ανεκατεύθηκα, γιατί είχα τραυματικές εμπειρίες από τον πατέρα μου που ήταν πολιτευτής και βουλευτής του Ελευθερίου Βενιζέλου, 36. Και μικρός, θυμάμαι, αποτύχανε μετά τον πόλεμο για 10, για 20 ψήφους, και αυτό μου δημιούργησε μία, έτσι, ένα... Υπήρχε μία στενοχώρια στο σπίτι. Ναι, υπήρχε ένα τραύμα. Ένα βάρος. Εγώ έπαιρνα τα ψηφοδέλτια που περίσσευα στο σπίτι και από πίσω που ήταν λευκά, άρχισα να γράφω τα πρώτα μου διηγήματα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν ποτέ στη ζωή μου, ούτε σε κόμμα γράφτηκα, ούτε πήγα, ανακατεύηκα στην πολιτική. Εγώ το θεωρώ ότι όμως μέσα από τα βιβλία μου ασχολήθηκα πάρα πολύ με την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή αυτό είναι που κάπως με δικαιώνει στο να μπω κι εγώ σε ένα πολιτικό χώρο. Γιατί πολλά από τα βιβλία μου ήταν αυτά που, εκτός από τη δολοφονία του Λαμπράκη, η υπόθεση Κοσκοτά, το νερό του Καματερού, δηλαδή μεγάλα γεγονότα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, ήθελα με αυτά να γίνει σε μια τεράστια τοιχογραφία τύπου του Μεξικανών ζωγράφων, του Σικουέρος και τα λοιπά, που να αποτυπώνουν το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στη χώρα μας, παρόλο που έζησα 40 χρόνια εκτός Ελλάδος. Κύριε Βασιλικέ, λέτε γνωριστήκαμε με τον Αλέξη Τσίπρα ένα βράδυ στο Γκαζάρτε. Είχε γίνει και ένα στιγμιότυπο εκείνη τη βραδιά. Είχατε δώσει το κινητό σας και μιλούσε με το σπίτι σας, έτσι δεν είναι? Το είχαν αποτυπώσει αυτό, το είχαν καταγράψει. Η γυναίκα με τη Βάσο Παπαντονίου. Οι κάμερες της ΕΡΤ. Το είχαν καταγράψει αυτό. Και μετά ήρθε ένα συνεργάτη του Πρωθυπουργού, λέτε, σας έκανε την πρόταση στο σπίτι σας και είπατε αμέσως ναι. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, λέει ο Βασίλης Βασιλικός, που έχει μια πορεία ζωής, μια μεγάλη διαδρομή, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος, μεταφρασμένος από τους 10 πιο μεταφρασμένους Έλληνες. Δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή, πού να μπλέκω εγώ τώρα, έχει έρθει και μια ήττα μεγάλη στις ευρωεκλογές. Γιατί να βρέξω τα πόδια μου, ή γιατί να ενοχλήσω κάποιον κόσμο που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι δυσαρεστημένος με το ΣΥΡΙΖΑ? Είπατε κάτι το οποίο ήταν και από τους λόγους που είπα τόσο αμέσως το ναι. Ήταν ακριβώς τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, τα οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα των ψηφοφόρων, γιατί οι ευρωεκλογές είναι άλλο πράγμα και άλλο οι βουλευτικές εκλογές, όπου υπάρχει συγκεκριμένος σε περιοχή υποψήφιος ενός κόμματος και μιας παράταξης. Και έτσι προβλέπω ότι στις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα υπάρξει ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί
Αλλιώς λειτουργεί ο πολίτης όταν ξέρει ότι έχει να ασχοληθεί με την, ότι ψηφίζει για την περιοχή του, ψηφίζει για αυτά που είδε να γίνονται στην περιοχή του όλο αυτό το διάστημα. Mm. Και εκείνο το οποίο είναι τρομακτικό και πρώτη φορά το έχω δει στη χώρα μας αυτό, σύσσωμος ο τύπος, εκτός από ένα-δυο εφημερίδες και την ΕΡΤ, δεν άκουσα καλό λόγο για την τετραετία, που γίναν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Θέλετε να μας πείτε τη δική σας αποτίμηση, κύριε Βασιλικέ, αυτή την τετραετία που ήταν η πρώτη στη μεταπολίτευση με κυβέρνηση με κορμό αριστερό κόμμα. Την είπανε για παρένθεση, έτσι, αλλά ευτυχώς ήταν ολόκληρη 4,5 ολόκληρα χρόνια. Και η ερώτηση σας δεν κατάλαβα ποια τι ήταν. Να, τη δική σας αποτίμηση, δηλαδή σε αυτά τα χρόνια, επειδή ναι, λέτε ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δεν θα αρχίσω να τα παριθμώ. Αλλά ξεκινώντας, εκείνο που με άγγιξε εμένα είναι η... Ξέρετε ποια είναι η διαφορά δεξιάς και αριστεράς, είναι μόνο μία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγεται κοινωνική ευαισθησία. Και όταν λέμε κοινωνική ευαισθησία εννοούμε ότι έχεις μία άλλη αντιμετώπιση των ανθρώπων, των ανώνυμων, που είναι πάρα πολλοί και που δεν τους δίνει σημασία μια δεξιά παράταξη η οποία... Έχουμε πικρή εμπειρία από τις κυβερνήσεις αυτές. Δηλαδή, το έγκλημα εντός εισαγωγικών έγινε 10 με 14. Εκεί υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο χωρίς διαπραγμάτευση, το 10, που είναι πρωτοφανές. Διαπραγματεύεσαι ένα μνημόνιο και λες, ας πούμε, ότι εγώ... Δύο πράγματα θέλω να πω, δεν συζητάω για ότι μπορούν να αλλάξουν. Το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του πολίτη και η σύνταξη. Αυτά τα δύο τα αφήνουμε απ' έξω. Τα άλλα ελάτε να τα διαπραγματευτούμε και να υποχωρήσουμε εμείς σε αυτά που εσείς επιμένετε κτλ. Δεν έγινε αυτό και είναι πρωτοφανές ότι αυτό δεν διαπραγματεύτηκε το πρώτο μνημόνιο. Άρα έρχεται ένα δεύτερο. Mm-hmm. Το οποίο είναι επίσης εξουθενωτικό, γιατί για πρώτη φορά οι άνθρωποι με το τετραπλασιασμένο φόρο ακίνητης περιουσίας θέλουν να ξεφορτωθούν το σπίτι τους γιατί δεν έχουν τα λεφτά να πληρώσουν μέσω της ΔΕΗ και όλα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Και το κλείσιμο της ΕΡΤ βέβαια. Παγκοσμίως δεν έχει συμβεί να κλείσει χωρίς αιτιολογία να πέσει το μαύρο σε μια δημόσια τηλεόραση. Αυτά τα πράγματα είναι τρομερά που έχουν συμβεί. Ήρθε και ένα τρίτο μνημόνιο, κύριε Βασιλικέ. Ναι, το τρίτο οποίο... μνημόνιο είναι... δεν μπορεί κανείς, όταν έχει προηγηθεί αυτή η προϊστορία, να πει, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας αν έλεγε ότι εμείς φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επόμενη μέρα θα είχε αυτοκτονήσει. Ο ίδιος, γιατί δεν θα άντεχε αυτό που έκανε. Οπότε έπρεπε να στραφεί προς μια λύση η οποία δεν θα έβγαζε την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό θα ήταν η καταστροφή μας. Και βέβαια οι έξω αυτοί, με τα capital controls και όλα αυτά, κάναν το παν για να μας επικυβερνήσουν. Δεν δεχόταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει κυβέρνηση αριστερή. Αυτό το πλήρωσε ακριβά ο κύριος Τσίπρας αυτή την έντονη πάλι που έδωσε, αλλά τα κατάφερε και βγήκαμε πάλι στην επιφάνεια. Και τώρα που είμαστε στην επιφάνεια και περιμένουμε να δούμε την ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων τα οποία ξεκίνησαν, τώρα έχουμε τις εκλογές οι οποίες είναι δύσκολες αυτή τη στιγμή για να πετύχει με την ανατροπή που ευχόμαστε. Κύριε Βασιλικέ, περιγράψατε τις περιπέτειες του πατέρα σας που δυσκολεύονταν και τελικά δεν τα κατάφερνε κάθε φορά. Εσείς όμως 8 του μηνός, κατά καλό καιρό, μέσα στο κατά καλό καιρό, θα είστε μέσα στο κοινοβούλιο, ναι, γιατί είστε πρώτος στο επικρατείας, άρα μπαίνετε στην επόμενη βουλή. Και πρέπει να σας πω ότι είστε ακμεότατος, έχετε διάβγεια. Θα χαρεί πάρα πολύ ο πατέρας μου, ψηλά. Θα σας καμαρώσει, λέτε. Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί βαθύτατα.
αυτό είναι το προσωπικό και το ανθρώπινο και είστε ακμεότατος, μάχημος, έχετε διάβια, είστε μέσα στη ζωή και στα πράγματα, αλλά είστε σε μία δεύτερη νιώτη, να το πω εγώ. Έχετε πατάτε σε λίγο τα 85 σας χρόνια. Βάλτε λίγο σκόντο, κάντε λίγο. Τρίψε κάτι. Το στρογγυλεύω προς τα πάνω, το λέω εγώ. Και όπως και να έχει, είναι μία νέα εμπειρία αυτή. Είναι μία νέα εμπειρία, σαν να κάνει κανείς ελεύθερη πτώση. Αυτή τη νέα εμπειρία είστε έτοιμος να τη διαχειριστείτε? Είστε σίγουρος ότι θα τα βγάλετε πέρα με τους επαγγελματίες της πολιτικής? Σίγουρος δεν είμαι καθόλου, γιατί πραγματικά δεν ξέρω την ιστορία του κοινοβουλίου. Ο πατέρας μου που είχε πάρει μικρό στην Αθήνα, το κατεβήκαμε από την Θεσσαλονίκη και είδα και έπεσε άγριο ξύλο μέσα στην Βουλή. Οπότε εγώ τρόμαξα με το ξύλο που είδα να πέφτει. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχω εμπειρία καμία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βασίλη, και λέμε από το πρωί για την έκτακτη σύνοδο κορυφής, για την Ευρώπη που δεν έχει αποφασίσει για τα κεντρικά αξιώματα, για τις θέσεις αυτές του Προέδρου της Κομισιόν, και παρακολουθούμε ότι δεν υπάρχει καμία συνένεση. Και επειδή είσαστε ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και πολύ εκτός Ελλάδας, και φαντάζομαι ότι αφού γκράζεστε και με ένα δικό σας τρόπο έτσι τους λαούς, μας δίνετε έτσι τη δική σας εκτίμηση, πού πάει το πράγμα, αν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ενώνει ή τελικά έχει χωριστεί σε πολλά επιμέρους τμήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστη την αυτοκαταστροφή της το 1992 με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά. Όπου γίνεται πρωτεύουσα της Ευρώπης η Φραγκφούρτη, η Deutsche Bank, είναι το κοινοβούλιο της Νέας Ευρώπης, και μετά όταν έρχεται και το ευρώ, χωρίς κάλυψη πολιτική, εξωτερική πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στην Ευρώπη, αφού δεν ενώθηκαν έτσι, έχουμε ένα ξεκρέμαστο ευρώ, το οποίο μας ήρθε 345 δραχμές. Και σας ρώτησα όλους τους οικονομολόγους, με βάση τι στοιχεία έγινε 345 δραχμές και όχι 298, όπως εγώ το υπολόγισα, που δεν είμαι οικονομολόγος. Και αρχίζουν να λένε τα αποθεματικά του κράτους, οι στατιστικές, αυτά. Αυτά, ο Ουμπέρτο Έκο, ξέρετε τι είπε για τη στατιστική? Στατιστική είναι, λέει, ένας που πνίγεται στο ποτάμι, του οποίου το μεγαλύτερο βάθος είναι 20 μέτρα και το μικρότερο μισό μέτρο. Αυτό είναι η στατιστική. Δηλαδή, σαν να λέει ότι, ας πούμε, η στατιστική είναι μια... Και θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα που έγινε με το ευρώ, έγινε... Η μόνη που σώθηκε ήταν η Γερμανία. Ένα μάρκο, ένα ευρώ, δύο μάρκα. Σήμερα όμως, εδώ που βρισκόμαστε... Ναι. Πώς θα συνεχίσει, ποια βήματα? Κοιτάξτε, πρέπει υπάρχει να γίνουν. Υπάρχει μια ελπίδα, και η ελπίδα αυτή λέγεται Μακρόν. Ο Μακρόν είναι αυτός που παλεύει μέσα από το... Γιατί είναι και ένα γαλλικό ιδίωμα. Ο Μακρόν βγήκε χωρίς κόμμα, έτσι. Δεν ήταν... Ναι, κατηγορείται ότι δεν έχει ιδεολογία, έτσι, ότι είναι ένας πρώην τραπεζίτης. Ναι, αυτό. Που στην πολιτική. Αυτή η ελπίδα έχει πια αντίστροφη μέτρηση, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, ότι δηλαδή αποδομείται πια με πολύ γρήγορο τρόπο. Ναι, αλλά τώρα ανεβαίνει, από ό,τι διάβασα από την εφημερίδα του Τρεπτών, από τη φίλη. Πιστεύετε στο σχέδιο του για την Ευρώπη, ναι. Ότι ξαναρχίζει να ανεβαίνει. Αλλά αυτό, όταν ήρθε σε εμά στον τόπο μας, την Πνίκα, ξέρετε ότι την τελευταία μισή ώρα μίλησε μόνο για ένα πράγμα, για τον πολιτισμό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του Μακρόν, ότι ενώ στη συνθήκη του Μάστριχτ δεν υπάρχει, είναι 11.000 σελίδες η συνθήκη, δεν υπάρχει λέξη κουλτούρα, culture, κουλτούρ, πολιτισμός που το λέμε εμείς, δεν υπάρχει. Και απορώ πως ένας ολόκληρος Μιτεράν το επέτρεψε αυτό, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος και πολύ καλός συγγραφέας, να μην αναφερθεί η συνθήκη, η ευρωπαϊκή, η καταστροφική του Μάστριχτ, χωρίς να υπάρχει μνήμα του πολιτισμού. Και αυτά είναι λάθη, έτσι. Και βέβαια μετά έχουμε την έκρηξη της ακροδεξιάς, η οποία είναι πλέον και το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης,
Και αυτά τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Κύριε Βασιλικέ. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση προοδευτική. Μάλιστα. Θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην Ερτένα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στους νέους δρόμους που θα διαβείτε. Ξέρετε, εδώ υπηρέτησα 3 χρόνια. Ε. Ναι, βέβαια. Ναι. Στο παρελθόν, το θυμόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Και μου είναι πολύ υγεία. Κύριε Βασιλικέ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.